εξαφανίσει ένα πόλι. Γεια σας. Η ζημιά, κύριε Καρδάκη, πού έχει γίνει. Είναι δεδομένο ότι η Σάμος από το σεισμό αυτό επλήγει. Χάσαμε τα δύο παιδιά. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη απώλεια και δεν μπορούμε παρά να πούμε από την καρδιά μας, γιατί όσοι έχουμε παιδιά το καταλαβαίνουμε αυτό, κουράγιο σε αυτούς τους γονείς. Η μεγάλη απώλεια λοιπόν ήταν αυτή. Όλα τα άλλα θα αποκατασταθούν και θα αποκατασταθούν με σωστό τρόπο. Για να έρθω τώρα στα μνημεία, στα θέματα δηλαδή της δικής μας αρμοδιότητας, είμαστε σήμερα εδώ, μαζί με τον κύριο Στεφανάδη, τον οποίο παρακάλεσα να οργανώσει την επίσκεψη αυτή, με όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού και τρεις καθηγητές, ειδικούς σε αυτά τα θέματα, τον κύριο Λέκα, την κυρία Βιτζιλέου και τον κύριο Σπυράκο, οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες μας, καθώς είναι μέλη των κεντρικών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι ζημιές είναι αρκετές, όμως μπορούν να αποκατασταθούν. Πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός. Παρακάλεσα τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου, να συντονίσει τις υπηρεσίες ώστε τις επόμενες μέρες να υπάρχει συνεχώς ένα κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού που θα κάνει τις καταγραφές και τις αυτοψίες στα μνημεία και συγχρόνως θα βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση σε μία σειρά άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να υποστηλωθούν όσα μνημεία πρέπει να υποστηλωθούν ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμού. Από εκεί και πέρα χρειάζονται μελέτες, χρειάζεται μια συστηματική δουλειά για να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις. Είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Στο Μουσείο του Βαθέως, θα πάω και στο Πυθαγόριο στη συνέχεια, οι απώλειες θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μικρές. Το ίδιο το κτίριο δεν έχει προβλήματα. Ένα μικρό σημείο στην συγκόλληση του μεγάλου κούρου αποκολλήθηκε, αλλά αποκολλήθηκε ο γύψος. Το ίδιο το γλυπτό δεν έπαθε τίποτα, τα γλυπτά τα υπόλοιπα είναι στη θέση τους και έχουν πέσει 2-3 αγγεία και 2-3 χάλκινα, τα οποία απλώς έπεσαν από τη θέση τους. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για απώλειες. Από αυτή την άποψη είμαστε πολύ καλά. Ερώτηση, παιδιά, κανείς όχι. Οι εκκλησίες είναι αυτές που έχουν πάθει μεγαλύτερη ζημιά, τι θα γίνει? Το είπα αμέσως προηγουμένως. Οι εκκλησίες οι οποίες είναι μνημεία, οι εκκλησίες οι οποίες χρήζουν προστασίας με βάση τον αρχαιολογικό νόμο, δηλαδή τον νόμο 3028 του 2002. Αυτές είναι ευθύνη και μέρημα του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα πρέπει να πάρουμε τα άμεσα σωστικά μέτρα, δηλαδή να υποστηλωθούν, να μπουν τυχόν περιφράξεις ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση από κανέναν πολίτη, ώστε να υπάρχει κίνδυνος για τον πολίτη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν με τη βοήθεια των ειδικών μελέτες και αποκαταστάσεις. Για το δεύτερο αυτό, όχι το άμεσα σωστικό, για το δεύτερο στάδιο είναι αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει. Θα γίνει και με το Πολυτεχνείο, σας είπα ότι είναι παρόντες εδώ καθηγητές του Πολυτεχνείου, και με το Πολυτεχνείο και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ένα σωστό σχεδιασμός για την αποκατάστασή τους. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η κυρία Υπουργός σήμερα μας ακολούθησε στο Καρλόβαση και παρακολουθήσαμε ακριβώς αυτή την ποδηπορία, η οποία ήταν βέβαια σε όλη την πόλη, αλλά κυρίως στον Ιερό Ναό, Κοιμήσεως Θεοτόκου και στον Άγιο Νικόλαο, όρμο Καρλοβάσου. Είναι η αλήθεια ότι όλοι εντυπωσιάστηκαν με την καταστροφή του Ιερού Ναού της Παναγίας μας. Έχει μαζί κάποιες επιτροπές, οι οποίες και κάποια προσπάθεια θα γίνει να παραμείνουν αυτοί οι καθηγητές, οι οποίοι έρχονται του Πολυτεχνείου, για να μας δώσουν κατευθυντήριες πορείες και γραμμές, αλλά και συγχρόνως να επιληφθούν όλες αυτές τις προσπάθειες της αναστήλωσης και βέβαια από ό,τι μπορώ να γνωρίζω ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου θέλει να τον υποστηλώσουμε για να αποφύγουμε ίσως χειρότερες καταστάσεις που μπορούν να υποστούν όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί ακόμα και στέκονται όρθια.
που είναι μεσημέρι.